Λοιπόν, έτοιμα να... όλα να ξεκινήσει λοιπόν το ματσάκι. Πρεμιέρα εδώ πέρα για την Elite, για τους Wargamers και τα παλιάκουνα, για τα παλιάκουνα και τους Wargamers. Δύο κλασικές ομάδες της Elite. Wargamers είναι η τελευταία τροπεούχος. Από αυτήν θα προσπαθήσουν όλοι να κερδίσουν, από αυτούς, από τους Wargamers θα προσπαθήσουν όλοι να κερδίσουν το πρωτάθλημα. Ο Κασκάνης τώρα πάει προς τα μας να κερδίσει τις πρώτες βολές της βραδιάς. Το φαουλ το κάνει ο Αντωνίου. Βελέτζας, Αθανασιάδης, Κασκάνης, Κωστάκης και Μούσουρας, η πεντάδα των παλιάγκουρων. Λαζαράκος, Χαραγιάννης, Διαμαντής, Αντωνίου και Μέμιζας, η πεντάδα για τους Wargamers. Άστοχη η πρώτη βολή. Μέσα από τη δεύτερη. Λοιπόν, πρώτη κατοχή για τους Wargamers, πρώτη σετ κατοχή. Θα γίνουμε στο λάθος ακίνης Αθανασιάδης. Θα κάνει τον Κωστάκη, γυρίζει η μπάλα. Ωραία. Το fade away από τον Μούσουρα, άστοχο. Θα κάνει τώρα που έχουν την μπάλα. Μέσα το τρίποντο από τον Αθανασιάδη. Θέλει να πατήσει και να τα καταφέρει ο Λαζαράκος. Περιμένουμε να δούμε όλο το παιχνίδι. Παπαλιάγκουρα με πρώτο βιολί τον Κασκάνη. Ο Gamers με τον Καραγιάννη. Όσοι επιτοπλίσουν πρώτο σκόρερ. Πάει μέχρι μέσα, δεν θα πετύχει το καλάθι. Διαμαντής θα πάρει όμως το φάουλ και τις βολές. Θα παραμείνει το 4-3. Σχεδόν 2 λεπτά. Δύο ομάδες έχουν βρεθεί αντιμέτωπες άλλη μια φορά. Ωραία η προσπάθεια τώρα από το Βελέτζα. Κάτι και όμως θα περάσει τους Wargamers. 31-19. Θα νικήσει οι Wargamers 73-66. Καραγιάννης τώρα, τον Αθανασιάδη στην πλάτη του. Πολύ ωραία σηκώνεται. Θα κερδίσει το φάουλ, θα το κάνει το φάουλ ο Αθανασιάδης. Φάγανε και οι δύο παίκτες, ο Βελέτζας και ο Αθανασιάδης, την προσπίση του Καραγιάννη. Θα βάλει την προσβολή. Μία στις δύο. Κασκάνης πάλι. Με την ησυχία του θα εκτελέσει ο Μούσουρας θα στοχίσει. Διαμαντής περνάει πίσω από τον Μεμέζα. Μεμέζα, συγγνώμη. Νομίζω ότι τώρα ο Λαζαράκος μπορούσε να εκτελέσει. Τέλος πάντων, ο Αντωνίου αστόχησε. Για τρεις ο Κωστάκης, αστοχή ο Καραγιάννης μαζεύει. Αντωνίου, περιμένει τους υπόλοιπους. Θέλησε να δει τον Καραγιάννη. Κατοχή θα παραμείνει στους Wargamers.
3. Άστοχο, θετικό rebound ο Καραγιάννης. Σηκώνεται αστοχή, θετικό rebound πάλι ο ίδιος, σκοράρει. Προβάδισμα War Gamers 4-6. Θανασιάδης για τρεις αστοχείο με μέσα μάζεψε. Μεγάλη πάσα στον Καραγιάννη. Πολύ ωραίο το λίωμα από τον Καραγιάννη. 4-8, πολύ γρήγορη επίθεση αυτή από τους Wargamers. Πάρα πολύ ωραία η προσπάθειά του. Λαζαράκος τώρα ο Διαμαντής κατεβάζει. Κατάει την μπάλα, κερδίζει το φάουλ από τον Κωστάκη. Διαμαντής από την κορυφή για τρεις. Άστοχος, ο Βελέτζας μάζεψε. Πολύ ωραία η συνεργασία. Άστοχο όμως το άρσερο λέει του Κωστάκη. Καλαγιάννης θα εκτελέσει από την άλλη για τρεις. Θα στοχίσει, προσπαθεί. Χωρίς επιτυχία ο Λαζαράκος. Αμψιάδης Κασκάνης έχει όλο τον χρόνο, θα εκτελέσει άστοχα. Ο Βελέτης θα πάρει το θετικό rebound. Ο Μέμεζας θα τον κόψει χωρίς φάουλ. Αλλαγή τώρα. Κοντορουχάς θα μπει στην πεντάδα των Παλιάγκουρων. Κωστάκης βγήκε. Πολύ ωραία η άμυνα εκεί πέρα από τον Διαμαντή. Θα κλέψουν όμως οι παίκτες των Παλιάγκουρων. Ο Κασκάνης θα εκτελέσει μόνος του για τρεις. Άστοχος, θα κάνει και το φάουλ στην διεκδίκηση της μπάλας πάνω στον Αντωνίου. Παναφέρει ο Αντωνίου τώρα στον Διαμαντή. Θα ανέβει και ο Αντωνίου. Θα πάρει αριστερό σκρίν από τον Μέμεζα. Θα βρει τον Καραγιάννη. Ο Αντωνίου θα εκτελέσει για τρεις. Άστοχα. Βάζει το Κασκάνης. Μόνος του Μούσουρας. Εκτελεί άστοχα πάλι. Τρίτη άστοχη επίθεση των Παλιάγκουρων με τον Μούσουρα. Ο Καραγιάννης θα στοχίσει σε lay-up. Επιθετικό rebound. Ο Λαζαράκος θα κερδίσει το φάουλ, θα πάει στις βολές. Τέσσερα-δέκα βασικά, γιατί τυπικά διεκδικητές είναι τα Παλιάγκουρα. Κασκάνης πάει αριστερά, εδώ στο Μούσουρα. Θα πάρει τον διάδρομο εκείνος, θα γίνει το λάθος. Εχνιδιασμός για τρεις ο Λαζαράκος. Αστοχή, το rebound ο Αντωνίου, ο οποίος δεν θα τελειώσει σωστά τη φάση. Ο Καραγιάννης ούτε και θα καταφέρει με το φόλου να σκοράρει. 3-47. Ο Μούσουρας δεν υποδέχτηκε καλά την μπάλα και χάθηκε πάλι η κατοχή. Ο Καραγιάννης κοντό το lay-up, θετικό rebound και σκοράρει. Time out και επιστρέφουμε. 4-12 μπροστά οι Wargamers. Λοιπόν, 4-12, 12 σερί πόντια από τους Wargamers. Πέρασε τώρα στην πετάδα ο αντιπάτης για τους Wargamers.
Για να μαθιάζουν από τα screen. Ο Μούσουλας θα κάνει βήματα. Διαμαντής θα κατεβάζει πάλι την μπάλα. Πάνω την ο αντιπάτης μέσα. Θα μείνει μόνος τους, θα εκτελέσει για τρεις. Άστοχα ο Καραγιάννης, άλλο ένα rebound. Κι άλλο ένα τρίποδο από τον Διαμαντή, άστοχο και αυτό. Ο Μούσουλας μαζεύει, αφήνει στον Αθανασιάδη. Κοντορουχάς, Βελέτζας, Μούσουλας. Σε μια σειρά όλοι άλλαξαν την μπάλα. Ο Κασκάνης μόνο την πήρε, ο Βελέτζας τώρα θα εκτελέσει, θα στοχίσει. Ο Μούσουλας ανανεώνει. Κοντορουχάς για τρεις. Αστοχή, ο Μέμεζας καθαρίζει. Πολύ ωραία πάσα και ωραίο καλάθι με τον Αντωνίου. Να κάνει το 14-4. 2,5 λεπτά ακόμα. Δεν έχουν καλές επιστροφές στα παλιάκουρα. Πάντα βρίσκουν ένα κενό στη αντίπαλη ρακέτα οι Wargamers. Εκεί οφείλεται και το 14-0. 14-0 σερί, βασικά. Θετικό φάουλ θα κάνει τώρα ο Αντωνίου. Και ο Σούλης θα μπει στην πεντάδα των Wargamers της του Διαμαντή. Και ο Τομαράς στην πεντάδα των Παλιάγκουρων στη θέση του... Ποιος λείπει. Θα το βρω τέλος πάντων. Πάω ο Κασκάνης θα πάει στις βολές. Ναι. Ο Αθανασιάδης βγήκε έτσι. Σωστά. Λοιπόν. Ο Κασκάνης έχει την ευκαιρία μετά από σχεδόν 6,5 λεπτά να σκοράρει πάλι για τα παλιά κουρά. Θα το κάνει τώρα. Έχει άλλη μια ευκαιρία. Ούτε τώρα δεν τους θέλει μπάλα, ο Σούλης θα μαζεύσει το rebound. Παραμένουν στο 4. Καραγιάννης έχει μπροστά τον Τομαρά, θα πάρει το τριποντάκι. Μούσουρας για τρεις. Άστοχο. Θετικό ριμπάουντ με τον Τομαρά. Πήραν τα παλιά γκουρά. Βελέτζας. Έχει μπροστά του δύο. Θα βγάλει έξω τον Τομαρά, ο οποίος θα αστοχίσει κι αυτός. Καραγιάννης άλλο ένα ριμπάουντ. Αντωνίου, πολύ ωραία. Θα τελειώσει πάση με αριστερό lay-up. 4-19. Βελέτζας. Αστοχή από ύψη των βολών. 25 δευτερόλεπτα, τα 22 είναι για τους Wargamers. Να δούμε αν θα αφήσουν τα παλιάγκουρα τους 4 πόντους. Το έχουν πετύχει και 19, 15 τώρα τα 12 δικά τους. 9, 8, μπάλα στον Καραγιάννη. Θα βρει τον Σούλη πατώντας γραμμή, εκτελεί για 2 άστοχα. Μαζεύει ο Κοντορουχάς. Ένα, πετάει την μπάλα πίσω από το κέντρο. Καλή χρήμα το δεκάλεπτο, 4-19 υπέρ των Wargamers. Λοιπόν, επιστρέφουμε. 4-19 το σκορ. Κασκάνης, το Μαράς. Ο Μούσουρας. Ο Βελέτζας. Το Κοντορουχάς πετάει για τα παλιάγκουρα. Αντιπάτης Σούλης Καραγιάννης. Και έχει περάσει με το 21 από το Σαντίνο. Και με το 20 τρενόμετρο. 33, ο Ματσίδης. Νατσίδης, συγγνώμη. Άστο και πάλι παίχτες των Παλιάγκουρων.
Καραγιάννης θα φτάσει η μπάλα έξω. Το τρίποντο θα βρει στόχο από τον Κωνσταντίνο. 4-22. Κασκάνης μέχρι μέσα. Αστοχή επιθέτει τον ρυμπάντο ίδιος. Αστοχή. Το ρυμπάντο Νατσίδης αφήνει στο Σούλη. Μεγάλη πάσα σε ένα τυπάτη. Πάρα πολύ ωραίο καλάθι. Στο συν 20 το μάτς. Στην άμυνα έχουν μεγάλο θέμα το Παλιάγκουρα. Μπορείς να σημαίνει ότι οι 4 πόντοι στην επίθεση δεν είναι θέμα, αλλά νομίζω ότι από την άμυνα ξεκινάει το πρόβλημα. Μούσουρα θα κάνει βήματα. Νέα κατοχή για 4Gamers. Άλλη μια αλλαγή. Σουρλίγκας και Κωστάκης στην πεντάδα των Παλιάγκουρων. Κοντορουχάς έξω, Βελέτζας έξω. Έχει πλάτη το Μαρά, θα βγάλει έξω. Νατσίδης θα κάνει βήματα. Λάθος για τους δύο των Wargamers. Κωστάκη με το φίλι μπροστά του. Θα βγάλει έξω. Δεν προλάβει για στην μπάλα. Θα βγάλει πολύ ωραία πάσα όμως ο Σουρλίγκας στο Μούσουρα. Θα πετύχει καλά του. Μετά από σχεδόν, όχι μετά από σχεδόν, μετά από παραπάνω από 10 αγωνιστικά λεπτά. Νατσίδης θα σκοράρει πολύ ωραία. Έχει τον όγκο, δεν νομίζω ότι υπάρχει αντίπαλος εκεί πέρα. Κωστάκης θα πάρει αριστερό διάδρομο. Παλαστά στο Μούσουρα, step back, άστοχο, το rebound ο Κασκάνης. Θα πάρει αριστερό διάδρομο, δεξί διάδρομο αυτός, θα πάρει το φάλο τον Σούλη με το χέρι. Μούσουρας. Θα βρει τον Κωστάκη. Δημιουργεί χώρο, πάει προς τα μέσα. Θα βάλει το καλά, θα πάρει και το φάλο του Σούλη. Ο Θανασιάδης θα βγει πάλι στο μάτς για τα Παλιάγκουρα. Ο Μούσουρας θα κάτσει, δεν έχει βγει καθόλου. Μέσα η βολή. Έμεσο τρίποντο. 9-26. Το Καραγιάννη δεν έχει βγει καθόλου το μάτς. Για τους 4Gamers. Το έχουμε τώρα. Κατοχή στους 4Gamers. Έφυγε και το παπούτσι και του Σούλη. Σήκω και πάντα του φωνάζουνε. Ώρα τον σηκώνει ο αντιπαλός του. Καραγιάννης θα εκτελέσει για τρεις. Αυτό έχει ο Κασκάνης μάζεψε. Θανασιάδης, Κωστάκης. Πάει πάλι προς τα μέσα, θα κάνει όμως το λάθος. Δεν να βρει το Σουρλίγκα, έπρεπε να τελειώσει τη φάση. Αυτό δηλαδή και ο Κασκάνης. Νατσίδης. Ωραία γυρίζει, αστοχή. Αθανασιάδης μαζεύει. Κασκάνης ρολάρει πάνω στον αντίπαλό του. Θα αστοχίσει όμως και θα το πατήρει μπάλα. Ο Αντωνίου μάζεψε. Σούλης. Αντιπάτης. Λάθος. Πολλές απουσίες στον Άσο. Έχουν Wargamers, έχουν τον Προσελέντη, έχουν τον Παρίσο.
τα τριποντάκια από τον Κασκάνη. Και πάλι κατεβάζει Διαμαντής, κατεβάζει ο Σούλης δηλαδή. Τρομακτικό ρόστερ. Κωστάκης δεν εκτελεί, πάει πάλι προς τα μέσα, θα το κάνει τώρα. Πήραν έμπρος τον Παλιάγκουρα. 9-7 το επιμέρους σκορ στην δεύτερη περίοδο. 13-26. Τώρα θα κάνει φάουλ ο Σουρλίκας πάνω στο Σούλη. Αλλαγή. Ο Μούσερας θα μπει, ο Τομαράς θα κάτσει. Πάει πάνω στον Αντώνη ο Μούσερας. Μπάλα ο Τονίου. Θα κρατήσει. Περνάει για τρεις ο αντιπάτης στο ράδιο. Πέντε λεπτά ακόμα για το ημίχρονο. 13-29. Αναξιάδης θέλει να απαντήσει. Όχι. Μακρινό rebound ο ίδιος. Ολιγορία στο rebound οι Wargamers. Μούσουρα σάντρεψε τον Βολόν. Αστοχή. Ο αντιπάτης μάζεψε. Άφησε τον Ατσίδη. Τον Σούλη. Εκείνος τον Αντωνίου. Ο Καραγιάννης δεν θα βγει μάλλον καθόλου. Πατώντας γραμμή ο Αντωνίου. Αστοχή. Καραγιάννης μάζεψε. Θα χάσουμε στην μπάλα. Τελικά ο πολύ ωραίο Σούλης μπήκε ανάμεσά τους και έκλειψε την μπάλα. Θα Παλιάγκουρα. Καραγιάννης. Αστοχή. Μαζεύει ο Σούλης. Ο Αντωνίου για τρεις, άστοχος, μαζεύει ο Νατσίδης και τελειώνει το φάση. Χαμός. Σπύρος ο Σιλαβενίτης, σε λαρίγια αυτή. Κάνει σ' αστοχή, μαζεύει ο Αντωνίου. Σούλης μεγάλη πάση στον αντιπάτη. Είδε τον Αντωνίου, πολύ ωραία. Θέλησε και να δει τον Καραγιάννη, λάθος. Κι άλλο φάουλο Σούλης, τρίτο του νομίζω. Τέταρτο ομαδικό για τους Wargamers. Διαμάντη θα μπει στη θέση του Σούλη. Time out και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε από το time out. Μούσουρας μέχρι μέσα άστοχος. Καραγιάννης δεν καταφέρει να σε κατάσταση μπάλα. Κάποιος για τα Παλιάγκουρα από τον Αθανασιάδη να επαναφέρει. Το Κωστάκι, πάλι Αθανασιάδης. Σουρλίγκας. Για τρεις ο Αθανασιάδης μέσα. Τρία λεπτά ακόμα. Δεύτερο τρίποντο για τον Αθανασιάδη. Ο αντιπάτης πολύ ωραία στον Ατσίδη. Ωραία εκτέλεση. Ωραία συνεργασία. 16-33. Τώρα εκεί πέρα ο Σουρλίγκας θα βάλει ένα εύκολο καλαθάκι. Το πιο εύκολο ίσως τη σελή. Καραγιάννης θα κερδίσει φάουλ από τον Αθανασιάδη. Διαμαντής θέλει να βρει και θα βρει τον Νατσίδη. Θα σκοράρει πάλι εκείνος. Νατσίδης έχει μάνι 8 πόντους. Κασκάνης πάλι
πέρασε και σκοράρε. Εκρηκτικό πρώτο βήμα. 20-35. Ο Αντωνίου θα κερδίσει φάουλ, τρίτο για τα παλιάγκουρα. Τρία έχουν και οι Wargamers. Βγαίνει από τα σκηνή, παίρνει το τυπάλα. Καραγιάννης το κλείνουνε τρεις και ο Νατσίδης μαζεύει. Επιθετικό φάουλ ο Νατσίδης. Δεν υπάρχει φάουλ διαβολή. Αφήνει την μπάλα να κυλήσει. Τα παλιά γκουρά έχουν πάρει μπρος, έχουν βάλει 16 πόντους μέχρι στιγμής. Έχει 1,5 λεπτό ακόμα. Κασκάνης τον Αθανασιάδη. Περνάει. Κωστάκης με όλο το χρόνο δικό του εκτελεί. Άστοχα όμως. Το rebound το πήρε ο Αντωνίου και εδώ στον αντιπάτη. Νατσίδης δεν θα εκτελέσει αδρύς, θα το κάνει ο Διαμαντής όμως. Άστοχα. 1-10. Ο Μούσουρας τώρα την επίθεση για τα παλιάγκουρα. Αφήνει τον Κασκάνη. Ωραία η πάσα του στο Σουρλίγκα. Δεν θα του κάνει χαρτί μπάλα. Θα κερδίσει ο Νατσίδης το φάουλ τώρα από τον Μούσουρα. Ένα λεπτό ακόμα. Ο Καραγιάννης ξαναλέω δεν έχει κάτι στιγμή. Αντί ζητάει να παίξει το 2. Περνάει, επάντησα μέσα χωρίς φάουλ, θα τον κόψει ο Μούσουρας. Κωστάκης πάτησε εδώ στον Κασκάνη. Μέχρι μέσα ο Κάσκα. Πάλα λίγη στα πόδια τώρα του Μούσουρα, ούτε εγώ δεν τους προλαβαίνω. Ίσως είναι στα 3 δευτερόλεπτα δηλαδή. Ο Μαντής θα κάνει, θα κερδίσει φάλα από τον Κωστάκη, θα πάει στις βολές. 28 δευτερόλεπτα απομένουν. Κοντορουχάς στη θέση του Κωστάκη. Συν 15 Wargamers. Από την αλήθεια δεν έχουν συναντήσει ιδιαίτερα προβλήματα. Ότι τα παλιάγκουρα έχουν δείξει και έχουν συνέλθει από το εφιαλτικό πρώτο δεκάλεπτο. Επιθετικό φάουλ τώρα του Σουρλίγκα. Όχι, του Κοντορουχά ήτανε. 10 δευτερόλεπτα για τους Wargamers τώρα. Με time out και επιστρέφουμε λίγαν συντόμως για τα τελευταία 10 δευτερόλεπτα του πρώτου ημιχρόνου. Λοιπόν, επιστρέφουν και οι δύο ομάδες, Διαμαντής, Νατσίδης, Αντωνίου, Αντιπάτης και Καραγιάννης μετά για τους Wargamers για τα τελευταία 10 δευτερόλεπτα. Διαμαντής. Θα βγει ο Αντωνίου στην κορυφή, θα πάρει το τριποντάκι. Δεν θα σκοράρει, πάρα πολύ ωραία βγήκε το σύστημα. 22-37 σκορ πρώτου ημιχρόνου. Λοιπόν, ξεκίνημα στο 4 ημιχρόνο της αναμέτρησης. Οι Wargamers σταθερά μπροστά. Θα συνεχίσει στην πρωτοβίνηση. Ο Βελέτζας, ο Αθανασιάδης. Ο Μούσουρας, ο Κασκάνης και ο Κωστάκης πεντάδε για τα παλιάγκουρα. Ο
Λαζαράκος, ο Μέμεζας, ο Αντωνίου, ο Διαμαντής, ο Τραγωνοφρασιάδης και ο Καραγιάννης για τους World Gamers. Μέχρι μέσα ο Καραγιάννης θα κερδίσει φάουλ. Σε αυτές τις γρήγορες επιθέσεις που αρέσκονται οι World Gamers. Τεχνική τιμή. Ο Μουσουράς. Πρώτα θα εκτελεστεί η τεχνική ποινή και μετά οι βολές του φάουλ. Μέσα. Άστοιχη προβολή. Και η δεύτερη, μία στις τρεις, 24-38. Θα σκάνει θα βγει στο Βελέτζα, παίρνει πάλι την μπάλα. Δεν υπάρχει το πρώτο βήμα του Κασκάνη, δεν υπάρχει, τον χάνουνε όλοι. Ο Βελέτζα κοπεί κανονικά, θα πάρει μισή μπάλα στα 3 δευτερόλεπτα, θα εκτελέσει για 3, θα αστοχίσει ο Αντωνίου, μάζεψε. Τώρα ο Λαζαράκος θα βάλει ένα τρίποντο όπως το πρώτο ημίχρονο, αστόχησε και μπορούσε ο Μέμεζα να πάρει το rebound. Κωστάκη δεν εκτελεί, θα βρει το Βελέτζα, πάλι Κωστάκης, θα χάσει την μπάλα τα χέρια του. Ωραία συνεργασία, δεν είχε την ωραία κατάληξη που θα θέλαν τα παλιάγκουρα. Μέσα στο δεύτερο στο Διαμαντή, μπάλα αυτά στον Αντωνίου. Άστοχος εκείνος, ο Καραγιάννης δεν κατάφερε να πάρει το rebound. Πάτσε την τελική ο Κωστάκης. Κλασική κίνηση, προσποίηση και τρίπλα από αριστερά. Πάμε σωρίς κάτω. Καραγιάννης γίνεται από σκριν. Πολύ ωραία πάση στον Αντωνίου. Καλά του. Θα πάρει από τον Μούσουρα, έκανε την κίνηση ψηλός, θα την πάρει τώρα την μπάλα. Νόμιζα ο Αντωνίου ότι κλέψαν οι Wargamers και άφησε τον Κασκάνη, ο οποίος αστόχησε στο τρίποντο. 24-40. Καμαντής περνάει, πάει μέχρι μέσα. Το rebound ο Καραγιάννης, θα κοπεί κανονικά από τον Μούσουρα. Πάει μέχρι μέσα ο Κασκάνης και σκοράρει. Καραγιάννη θα κοπεί με φάουλ από τον Αθανασιάδη. Αλλαγή ο Σουρλίγκας στη θέση του Μούσουρα. Άστοχη πρώτη βολή από τον Καραγιάννη. Μία στις τέσσερις έχει στο τρίτο δεκάλεπτο. Βάλε στη δεύτερη. Κωστάκης για τρεις. Ναι. Ίσως θα έπρεπε να εκτελεί λίγο πιο συχνά και όχι μόνο να προσποιείται. Είναι καλό σουτέρ.
Ο Κασκάνης τι είναι στη φάση. Μέσα πρώτη βολή. 29-42. Αστοχή, μαζεύει ο Βελέτζας. 2-3, 29-43. Περνάει ο Κασκάνης, πάει μέχρι μέσα. Θα αστοχήσει, μαζεύει ο Βελέτζας. Κωστάκης για 3 από το πλάι. Θα αστοχήσει τώρα ο Καραγιάννης, μαζεύει. Θα δώσει τον Αντωνίου. Πάλι Καραγιάννης, θα πάρει το τριποντάκι μέσα. Θανασιάδης για 3. Θέλω να ανταποδώσει ο Μέμεζας ψηλά. Διαμαντής. Θα πάρει το σκριν. Θα δώσει το Λαζαράκο. Κλείνεται εκείνος. Θα κερδίσει φάλα το Βελέτζα. 2 βολές. Όχι. Δεν είναι βολές. Α, είναι βολές. Έχω μπερδευτεί. Α, συμπλήρωσαν τα ομαδικά τα παλιάγκουρα. Το Μάρας στη θέση του Αθανασιάδη. Και ο Σούλης στη θέση του Διαμαντή για τους Wargamers. Δύο στις δύο, Λαζαράκος. 29-48. Είχαν μείωση τα παλιάγκουρα. Ξανά μεγάλωσαν την διαφορά οι Wargamers. Κασκάνης τώρα με την μπάλα. Θα βρει χώρο, θα εκτελέσει. Δεν θα σκοράρει. Ο Σουρλίγκας δεν καταφέρει να κρατήσει την μπάλα εντός για τα παλιάγκουρα. Νέα κατοχή για τους Wargamers. Ζαράκος θα πάρει το σκράπ τον Μέμεζα. Θα του κλέψει πάρα πολύ ωραία ο Κασκάνης. Κωστάκης, Κασκάνης. Και όχι καλάθι. Το follow του Κασκάνη άστοχο. Επιθετικό rebound πάλι άστοχος. Ο Κωστάκης πάλι άστοχος. Ο Αντωνίου θα καθαρίσει τελικά τη φάση. 4 επιθετικά rebound πήραν τα βαλιάγκουρα. Δεν σκόραρε κανείς. Και ο Ζαράκος απ' την άλλη θα στοχίσει σε τρίποντο. Αντωνίου, επιθετικό rebound για τους Wargamers. Τον Μέμεζα. Θα του κάνει φάλο ο Σουρλίγκας, θα στείλει στις βολές. Ωραία πάσα κάτω από το καλάθι των παλιάγκουρων. Άλλη μια αλλαγή. Ο Μούσουρας θέση του Βελέτζα. Άστοχη πρώτη βολή. Άστοχη και η δεύτερη. Θα σκάνεις στον Ντομαρά. Μούσουρας. Πάει προς τα μέσα, κερδίσει φάλο τον Σούλη. Έχουμε time out. Και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε. Επιστρέφουμε από το time out.
Να δούμε για κάποια αλλαγή. Δεν υπάρχει κάποια. Κωστάκης. Θα δώσει στον Τομαρά. Πολύ ωραία προσπάθεια. Θα κοπεί όμως. Θα στοχίσει. 3.40 για το τέλος. 29.48. Καραγιάννης από την κορυφή. Εκτελεί και σκοράρει. 10-0 το σερί που τρέχουν οι Wargamers. Και το 29.41 έχει γίνει 29.51. Το Μαράσα τώρα στον Βολόν, πολύ ωραίο γαλάτι. Γρήγορο τρίπο από τον Καραγιάννη, άστοχο. 3 λεπτά ακόμα. Στους 20 διαφορά. Αστοχή ο Κωστάκης, μαζεύει το Μαράς. Κασχάνης και μικρός τα έξω. Σουρλίγκας. Το Μαράς πάλι στο Σουρλίγκα, εκτελεί για 2, αστοχή. Κωστάκης μαζεύει πάλι Σουρλίγκας. Το Μαράς για 3, αστοχή στο Σούλης μάζεψε. Και τώρα ένας με 3. Θα αστοχίσουμε στο Καραγιάννης. Τώρα θα δεχτεί το φάουλ από πίσω από τον Σουρλίγκα. Θα το στείλει στις βολές. Έχασε ένα εύκολο καλάθι και την ευκαιρία να δώσει την ασίστ στον Λαζαράκο. Θανασιάδης μέσα. Έξω ο Κωστάκης. Μέσα από την βολή. Δύο στους δύο. 31-53. Έχουμε τώρα φάουλ από τον Λαζαράκο. Κασκάνης αφήνει στον Αθανασιάδη. Μαρά, 3 δευτερόλεπτα πριν να εκτελέσουν, θα κοπεί από τον Αντωνίου ο Κασκάνης. Ωραία η πάσα του στον Λαζαράκο, που θα πάρει το τριποντάκι, θα σκοράρει. Θα βγάλει έξω τον Αθανασιάδη, έχει ήδη 2 τρίποντα, θα τα κάνει 3 τώρα. Πίσω! 34-56, 1 και 20. Ο Μέμεζας θα γυρίσει πρόσωπο στο καλάθι, παρήγορα του κλείψει ο Μούσουρας. Καραγιάννης πολύ ωραία στο Λαζαράκο, άλλο ένα τρίποντο, άστοχο τώρα. Ο Αντωνίου θέλει να σπρώξει την μπάλα στο Σούλη. Κεράτσο Κασκάνης. Μούσουρας για 3 από το πλάι. Βοκάρι. Λαζαράκος Καραγιάννης. Σούλης δεν εκτελεί. Κάνει λάθος. Κασκάνης θα σηκωθεί για 3. Θα σκοράρει. 37 δευτερόλεπτα. 37-56 το συν 19 οι Wargamers. Οι τελευταίοι κάτοχοι της Elite. Θα μείνει και μια επιθέση για τα παλιά γκούρα. Λαζαράκος θα εκτελέσει για 3. Θα στοχίσει. Ο Μέμεζας παίρνει την μπάλα μέσα από τα χέρια του. Και όλος ο χρόνος είναι για τους Wargamers. Ο Σουρλίγκας πρέπει να εκτελέσει ο Αθανασιάδης, θα το κάνει, αλλά θα στοχίσει. 37-56 μπροστά οι Wargamers. Λοιπόν, τέταρτο και από ό,τι φαίνεται τελευταίο δεκάλεπτο της αναμέτρησης.
Ξεκινάμε κατά τα Παλιάγκουρα και φάουλ. Κασκάνης ο Τομαράς, ο Μούσουρας του Λίγκας και ο Αθανασιάδης. Ο Καραγιάννης που δεν βγαίνει από την πετάρα των Wargamers. Ο Αντωνίου, ο Νατσίδης, ο Σούλης και ο Αντιπάτης. Μέσα η πρώτη βολή. Μια στους δύο. Ο Σουρλίγκας όμως θα πάρει το επιθετικό rebound. Φράκαρη εκεί πέρα ο Μούσουρας και ο Κασκάνης. Ωραία επίθεση, αλλά στο δεξιό. Σίδης, ο Σούλης για τρεις, άσοδος. Τώρα λίγο να κλέψει ο Αντιπάτης. Μπαλά περάσει εκτός. Καθηγή στο Παλιάγκουρα. Λίγκας θα κάνει βήματα. Έγινε το λάθος. Αβίαστο λάθος για τα Παλιάγκουρα. Τελείω ο Καραγιάννης. Άστοχα, θα σκάνεις άλλο ένα rebound. Μαράς Σουρλίγκας τώρα θα εκτελέσει, θα στοχίσει. Σούλησε το Μαράς, θα πάρει την μπάλα. Θα μέσα κερδίσει φάλο τον Αθανασιάδη. Πολύ ωραία τον Αντωνίου Γαπρίνα, δεν είναι Αντωνίου, ο Σαντίνου είναι. Με το 21, θα με συγχωρέσει ο Κωνσταντίνου. Πέτυχα την ομοιοκαταληξία όμως. Κασκάνης, θα βγάλει στον Μούσουρα. Γυρίζουν την μπάλα τα Παλιάγκουρα, μπορούσε να εκτελέσει ο Αθανασιάδης, ο Τομαράς τώρα. Αστοχή, ο Σουρλίγκας θα πάρει άλλο επιθετικό rebound. Αστοχή ο Μούσουρας στο τρίποντο. Ο Αντιπάτης δεν εκτελεί. Μπαλαφάς του Καραγιάννη. Θα πάει προς τα μέσα για να τελειώσει εύστοχα. Ο Κασκάνης θα μαζέψει, προσπαθεί ο Σούλης να του κλέψει. Κρατάει ο Κασκάνης όμως. Περνάει ένα μισό και από δύο και τελειώνει τη φάση χωρίς επιτυχία. Θα του πάτησε ούτε τώρα θα εκτελέσει. Σουρλίγκας θα βγάλει την μπάλα έξω. Time out και επιστρέφουμε σύντομα. 6.52, 38.58. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Καραγιάννης έχει μπροστά τον Τομαρά. Λογικά θα σηκωθεί. Πάει προς τα μέσα, κερδίσει φάουλ. Δεν θα βάζει καλά, θα βάζει συμβολές. Κωστάκης έχει περάσει την τετράδα για τα Παλιάγκουρα. Πρώτη. Μέσα και η δεύτερη. Ωραία, η μπάλα
έφτασε στον Κωστάκη, εκείνος όμως που υποτιμήσει τη Σούλη θα αστοχίσει. Σούλης περνάει και το γίνει αριστερό Σιέρι. Το 68-62 ο Μούσουρας θέλει να σκοράρει, δεν θα τα καταφέρει. Ο Σούλης μαζεύει, θα χάσει για λίγο την μπάλα, θα τη μαζεύει όμως. Θα δώσει στον αντιπάτη Κωνσταντίνου, ο Καραγιάννης θα εκτελέσει τώρα για 3. Δεν θα την κάνει την μπάλα. Ο Νατσίδης μαζεύει. Πολύ ωραία γυρίζει, δεν θα σκοράρει. Επιθετικό ριμπάντο ίδιος, καλάθι και φάουλ. Έχει και στη βολή ο Νατσίδης. 38-64, 5,5 σχεδόν λεπτά για το τέλος. Μούσουλας θα αστοχίσει. Θα βάζει με τον εαυτό του. Ο αντιπάτης πάλι δεν εκτελεί, θα το κάνει ο Κωνσταντίνου για 3. Άντο, 8-67. Κασκάνης, πάει μέχρι μέσα και σκοράρει. Πάλι για 3 ο Κωνσταντίνου, πάλι μέσα. Έχει πάρει τη σκητάλη από τον Καραγιάννη. Βάλει 8 πόντους. Το τέταρτο δεκάλεπτο, ο Κωστάκης θέλει να απαντήσει μέσα. Για ποιον λόγο τόση ώρα δεν σούταρε, δεν μπορώ να καταλάβω. Για 3 τώρα ο αντιπάτης, αστοχή. Σε λάθος χρονοπηδείξε ο Κωνσταντίνου. Ο Μούσουρας θα κοπεί με φάλο από τον Ατσίδη. Μπάλα λίγο ψηλό στον Wargamers. Θα πάει σε βόλες τώρα ο Μούσουρας. Ο Θανασιάδης θα μπει στο μάτς. Τους του Τομαρά. Μέσα η δεύτερη. Ο Μούσουρας θα περάσει έξω στη θέση του Βελέτζας. Και στη διακοπή άργησε η γραμματεία. Απάντησε την κόρνα για την αλλαγή. Δεν φταίνε οι διευθυντές και τα παιδιά. Τα παιδιά. Σούλη λοιπόν. Θα βρει τον Ατσίδη. Θα εκτελέσει για τρεις ο ψηλός. Θα στοχίσει. Μακρινό ριμπάντο του Σουρλίγκας. Αντιάδης. Σύγκρουση εκεί πέρα, ο Σουρλίγκας και ο Καραγιάννης. Αυτό το τρίποντο από τον Αθανασιάδη, ο Νατσίδης στον Κωνσταντίνου, στον Καραγιάννη, βήματα. Το είδαν οι διαιτητές. Έκανε το λάθος. Τρία και 30, 44-70. Στους 26 πόντι της διαφοράς. Φάουλ θα κάνει ο Κωνσταντίνου πάνω στο Κασκάνη.
Θα βάλει και το τρίποντο. Περνάει. Θα βρει τον Καραγιάννη. Ποιος θα κοπεί χωρίς φάουλ. Και εγώ νομίζω ότι βρήκε φάουλ εκεί πέρα από τον Βενέζα. Τέλος πάντων, Κωστάκης άλλο ένα τριποντάκι μέσα και αυτό. 10-0 τρέχουν τώρα τα Παλιάγκουρα και το 40-70 γίνει 50-70. Καραγιάννη κερδίζει φάουλ από το Σουρλίκα, τέταρτο ομαδικό για τα Παλιάγκουρα. Ήταν το φάουλ του Σουρλίκα. Θα αποβληθεί ο Μούσουρας πάλι στο μάτς. Κωνσταντίνου ο Αντιπάτης, ο Καραγιάννης. Θα κοπεί κανονικά από το Μούσουρα. Ο Σούλης πάει στην επαναφορά. 7 δευτερόλεπτα για τους WarGamers. Ο Αντιπάτης θα εκτελέσει για 3, άστοχα. Η μπάλα θα περάσει εκτός, δεν προλάβει ούτε ο Καραγιάννης ούτε ο Νατσίδης. 50-70 λοιπόν, 2-18. Πολύ ωραία πάει προς τα μέσα, σκοράρει, θα πάρει και το φάουλ. Άσπαιχε όμως η βολή. Βελέτζας θα του κάνει αντιαθλητικό φάουλ. Δύο βολές και κατοχή για τους WarGamers. Ένα και 51. Μέσα στην πρώτη. Μέσα στη δεύτερη. Κατοχή απ' έξω για τους WarGamers με 14 δευτερόλεπτα. Ο Αντιπάτης θα επαναφέρει. Τον Κωνσταντίνο. Νατσίδης θα πάρει την μπάλα. Θα γυρίσει, θα κοπεί πάρα πολύ ωραία από τον Βελέτζα. 3 δευτερόλεπτα τώρα θα χρεωθεί ο ψηλός των WarGamers. Εκατό δευτερόλεπτα ακόμα, 52-72. Θα ξεκινήσουν λοιπόν με νίκη οι WarGamers. Και καλή εμφάνιση. Τα Παλιάγκουρα νομίζω ότι αν εξαιρέσει το πρώτο δεκάλεπτο, δεν παίξαν άσχημο μπάσκετ, αλλά το πρώτο δεκάλεπτο πραγματικά τους κόστησε. Σούλης περνάει, θα εκτελέσει για 2, αστοχή. Τώρα 3-1, ο Μούτσος είναι τον αντιπάτη, θα βγάλει έξω τον Κασκάνη, ο οποίος θα πάρει το τριποντάκι. Άστοχο, η μπάλα στον αντιπάτη. Σούλης θα πάρει το τρίποντο. Άστο. Run and gun τώρα το μάτς. Πανηγυρίζει ο Νατσίδης γιατί έβγαλε την άμυνα. Τους κοίταξε έντονα και τους μάτιασε. 50 δευτερόλεπτα. Κωνσταντίνου, εύκολο καλάθι. Βελέτζας θα πάρει για ένα τριποντάκι, θα το βάλει.
δύο δευτερόλεπτα. Δεν νομίζω να εκτελέσουν οι Eurogamers. 55-74. Αυτό θα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Ξεκινούμε με το δεξί λοιπόν για το συγκρότημα στους Σπύρους Κλαβενίτη. Καληνύχτα από τον Κολονό. Θα τα πούμε. Λίαν Συντόμος.